Ένα σοβαρό πρόβλημα στη Ζάκυνθο είναι η κατάληψη κοινόχρηστων χώρων στην πόλη. Χώροι στάθμευσης καταλαμβάνονται από ιδιώτες οι οποίοι παράνομα βάζουν καφάσια, ενώ ζήτημα αποτελούν και τα τραπεζοκαθίσματα που πολλές φορές είναι εκτός των ορίων που έχουν νοικιάσει οι καταστηματάρχες. Ο καθένας αυτή τη στιγμή κάνει ό,τι θέλει. Δεν εξυπηρετούμε ούτε τις ανάγκες του πολίτη. Μπορούμε να παρκάρουμε οπουδήποτε. Μπορούμε ο καθένας να παρκάρει πάνω σε λωρίδες που είναι διαφοριστικές λωρίδες, μπορεί να παρκάρουμε σε αμαία, μπορεί ο άλλος να βάλει τα μηχανάκια του στους δρόμους ώστε να κρατήσει πάρκινγκ για αυτόν, για να έχει ο πολίτης άμεση πρόσβαση στο μαγαζί του. Ο Δήμος Ζακύνθου προειδοποιεί για πρόστιμα και ζητάει από τους επιχειρηματίες να τηρούν τους νόμους και να μην προχωρούν σε παραβάσεις. Επομένως, κάνω μια έκκληση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, καταστηματάρχες, να ισχύουν από εδώ και πέρα, να βάλουν σε ισχύ την κανονιστική, γιατί από την πλευρά του Δήμου θα αρχίσει να ισχύει η κανονιστική και να πέφτουν και τα ανάλογα πρόστιμα. Οι ίδιοι οι πολίτες αναφέρθηκαν στο θέμα της κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να σταματήσει, ώστε η πόλη της Ζακύνθου να γίνει προσβάσιμη και φιλική προς τους κατοίκους. Είναι παράνομες οι καταλήψεις αυτές, διότι ο κάθε δημότης έχει το δικαίωμα της απολαύσεως των κοινοχρήστων χώρων και αυτό στηρίζεται στον νόμο. Υπάρχει όμως και ο αντίλογος, ο οποίος διατυπώνεται εκ μέρους των επιχειρηματιών της εστίασης κυρίως, ότι οι χώροι που χρησιμοποιούν από τους κοινοχρήστους χώρους νομίμως έχουν καταληφθεί, διότι τους το επιτρέπει κανονιστική. Είμαι κατά στο να καταλαμβάνεις τους κοινοχρήστους χώρους. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει από τη στιγμή που θα ισχύσει, να ισχύσει για όλους. Δεν μπορεί κάποιος να κλείνει το χώρο, κάποιος άλλος να μένει ανοιχτό, να τον αφήνει ανοιχτό και στο τέλος να βλέπεις στον κενό χώρο να μπαίνουν αυτοκίνητα και το πρόβλημα να έχει πράγματα έξω. Ένα άλλο ζήτημα δημιουργείται με τις ράμπες αναπήρων, αφού πολλές φορές οι γιοταχοί σταθμεύουν μπροστά τους και δεν επιτρέπουν σε όσους μετακινούνται με καροτσάκι να περάσουν. Ειδικά αυτό. Το να πηγαίνει αυτοκίνητο ή οποιοδήποτε όχημα και να σταθμεύει μπροστά από ένα χώρο που είναι για τη διέλευση των αναπήρων είναι τραγικό. Δεν θα έπρεπε καν να συμβαίνει αυτό. Θα έπρεπε ο άνθρωπος ο ίδιος που το κάνει να νιώθει πολύ άβολα που το κάνει. Απλά το κάνουμε μια άνεση, λες και δεν τρέχει τίποτα. Δεν έχουν λείψει και οι φορές που οδηγοί λογομάχησαν με καταστηματάρχες οι οποίοι είχαν τοποθετήσει αντικείμενα μπροστά από τα καταστήματά τους ώστε να μην είναι δυνατή η στάθμευση.